Θέλει ο πρώτο φιλικό. Πρώτε εντυπώσει δικέ σου, μια και έξω από κοιτάξτε να δείτε, ήταν μετά από διπλή προπόνηση την Παρασκευή, Σάββατο πριν προπόνηση, ήμασταν όλοι κουρασμένοι. Πρώτο επίσημο φιλικό τη χρονιά. Πιστεύω δείξαμε καλό πρόσωπο. Το σκορ δεν λέει κάτι. Ήμασταν καλοί και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέσαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν μας βγήκε το παιχνίδι, εντάξει. Λες το σκορ δεν λέει κάτι. Στα φιλικά γενικώς αυτή η άποψη θα επικρατήσει ότι δεν έχει σημασία αν ο ΠΑΟΚ χάσει, αν να κερδίσει. Φυσικά δεν έχει σχέση τώρα. Αν στα φιλικά χάνουμε και στα επίσημα νικάμε, αυτό θα είναι το ιδανικό. Δεν μας ενδιαφέρει. Για τη δική σου προσπάθεια είσαι ικανοποιημένος. Εντάξει, είναι το πρώτο φιλικό όπως είπα. Έχουμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, πολλή δουλειά. Συνεχίζουμε. Ο στόχος είναι, φαντάζομαι, ο δικός σου προσωπικός παραμονή. Βέβαια, να μείνω στην ομάδα και αν μπορέσω να πάρω σε ευκαιρίες μπορώ και να είμαστε εδώ. Έχεις παίξει άλλες φορές στο ρόλο που έχεις στο πρώτο ημίχρονο σε 3-4-3 και κατά πόσο το έχετε δουλέψει αρκετά? Όχι, ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα. Ο προπονητής μας το έδειξε και δουλέψαμε πάνω σε αυτό το σύστημα. Θα παίξουμε όλα τα συστήματα και εντάξει, ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία. Βασικά ήταν περίπου ίδιο με τη θέση του αριστερού μπακ. Απλά έπρεπε να έχω και περισσότερα επιθετικά καθήκοντα. Στέλιο, το ότι παίζετε με μια ομάδα, εσείς πιτσιρικάδες που ετοιμάζετε για προκληματικά Champions League, ανεβάζετε την αυτοπεποίθησή σας? Δηλαδή, αρχίζετε και εσείς και βλέπετε ότι και στην πράξη μπορείτε, ας πούμε, να σταθείτε σε αυτό το επίπεδο? Σίγουρα, όταν βλέπεις ότι μπορείς να κοντράρεις παίκτες οι οποίοι παίζουν σε υψηλό επίπεδο, νιώθεις και εσύ ότι μπορείς και εσύ να είσαι σε υψηλό επίπεδο.